πήρα μέσα. Καλησπέρα. Θεωρώ ότι καταρχάς θέλω να εκφράσω τα ερευνητικά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Γιατί και ο πρόεδρος κάθε χρόνο θρυνούμε θύματα στο βουνό. Νομίζω πρέπει να αλλάξει αυτό και το πόδι. Γιατί αφήνει η διαδρομή, είναι μεγάλη. Περισσότεροι πολίτες μέσα στην προστασία κάνουν μια δουλειά που είναι επικίνδυνη και οι συνέπειες από τέτοιες απώλειες είναι υπολόγιστες. Το πάνω στον προγραμματισμό, νομίζω όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτήν την εξέλιξη σήμερα και θέλω να εκφράσω την αληθινή μου συμπεριφορά στην οικογένεια. Είναι λίγο ακαταλαβιστικό στην δεύτερη μέρα ενός μήνα να πηγαίνουμε σε Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εξελίξεις όμως μας έφεραν συναρπαστικά όμως και τη συνεδρίαση, και θεωρώ ότι θα είναι σύντομη, γιατί τα βασικά ζητήματα ήταν η καλή παραγωγή του Προέδρου, έστω και λίγο καθυστερημένα, γιατί είχαμε στο μυαλό μας αρχές από την κυρία να μπορέσουμε να λύσουμε περισσότερα προβλήματα, αλλά δεν υπήρξε, δεν μπορέσαμε να λύσουμε νωρίτερα. Και δύο ακόμη ζητήματα, όπως είναι η εκμίσθωση τη πλατεία τη όρμη μα, των οντοτιάρων που δραστηριοποιούνται μέσω του καλοκαιριού και πρέπει να τελειώσει αυτό, τώρα που τύχουν σε υπηρεσία, και η διαχείριση έτσι των επιτευασιών και των φαρμάκων. Μετά το 15 Αύγουστο έχουμε μαραθώνιο συνεδρίαση. Έχουμε τακτική συνεδρίαση, έχουμε συμβούλιο φορολογίας, έχουμε δύο συνεδριάσεις με τον ισολογισμό του 2021-2022, σύνολο τέσσερις, και θα έχουμε και γενική συνέλευση λογιών. Άρα θα έχουμε πέντε συνεδριάσεις από 16 Αυγούστου μέχρι το πολύ πριν Σεπτεμβρίου. Οπότε αν έχετε διάθεση, εμείς εκφράζουμε την διάθεσή μας. Σε πάση περιπτώσει, επιφυλάχνουμε το απαντήσεις του Ερωλίου. Χάνουμε και χρόνο, χάνουμε και χρόνο, προκύψει στο τέλος. Μας έχει κουλτουρέψει, θα υλοποιηθεί. Προχωράει. Ούτως ή άλλως, οι περισσότερες συνόδευσες έχει γίνει, έχουν μείνει κάποιες ακόμα. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λόγω των συνθηκών. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να γίνουν πριν την αδερφική περίοδο, αφού πέσαμε μέσα στην αδερφική περίοδο. Ακριβώς. Με τη σύμβαση, πάμε να το κάνουμε μετά δέσποτα. Όποιος και να μιλήσει για δέσποτα, είτε είσαι εσύ, είτε ένα πολίτη, είτε εγώ. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ μέσα και νομίζω ότι όλοι όσοι αντιμετωπίσαν συμφωνούν, νομίζω και ο Χρήστος να δείχνει. Είναι ένα, αν όχι το πρώτο, νομίζω, μέσα στα τρία σοβαρότερα προβλήματα για κάθε Δήμο που λέει των αστικών. Δηλαδή, από όλες τις αποστολές Δήμους έχουν ψηφίσει από την ημέρα μέχρι του κατοικίου και μετά, και είναι πολλοί. Αν εξαιρέσουν κάποιους αστικούς Δήμους που είναι λιμένα τη φύση στο ζήτημα, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν βρεθεί κάποια χρονοδάκια, κάτι λύσεις για να το επηρεάσουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Ακόμα και αυτοί που τα καταφέραν και κάναμε μέχρι τώρα κοινοβουλία, έχουν δυσκολία στη διαχείριση, γιατί ο εξαρτάται από τον αριθμό των αδέσπων. Όταν κάναμε την προσπάθεια. Όταν κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια οι δήμαρχοι του νομού για το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα κοινό κοινοτομείο και άκουσα το πρόβλημα που έχουν δει, κυρίως για τις άνθρωποι, που γνωρίζω. Και προφανώς είμαστε οι καλύτεροι μοίρα. Μιλάνε για πάνω από 1000 δέσποτε. Το ίδιο έχει σκύρα, το ίδιο έχει σκύρα. Μόνο δύο που πήγαν τα πέντε να κρατήσει μέχρι τώρα. Γίνεται μεταφορά στα ομοπλία. Εδώ και πολύ. Κατανάστευση. Εσύ, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρουμε μια επανήλυση στα κορδιά. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τους κτηματολόγους εκεί. Τα αφήνουν ξαφνικά και από την εκδοχή. Εκεί που ένα χωριό έχει μια ίδια εκδόξη με τα μεταδοτικά, εμφανίζονται από όλο που θέλουν. Μα δεν είναι άλλο να πέσουν τα λογαριασμό. Άρα λοιπόν, αυτό που λες, το ζήτημα, στην πέρα, ή στην έδρα, να μην λέμε τώρα έτσι για πολύ άλλους τύπους. Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει, το έχω συζητήσει, το γνωρίζω. Είναι τέτοιο. Εκεί λοιπόν εστιάζεται το μεγάλο θέμα και η ευθύνη της αναστήσεως.
Γιατί δεν είναι δυνατόν να καθυστερεί ο πολίτη ο κοπελίτη να ανοίξει την πόρτα. Δηλαδή, υπάρχει έξαρση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει θέμα. Εγώ αυτό πάντως που θέλω να πω από την αξία είναι ότι μετά θα κατατάξω σίγουρα γιατί προφανώ δεν ξέρω να το πείτε, αλλά αυτή η εποχή είναι πιο δύσκολη νομίζω για όλου. Θα γίνει ένα απολογισμό από την υπηρεσία για το τι έχει γίνει όλο το διάστημα και είναι μια αποτύπωση και μια προοπτική. Τι αυτό να καθοδηγήσουμε. Θα είμαστε, νομίζω, σύμφωνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε αποφάσει οι οποίε θα δίνουν κίνητρα σε πολίτε για υιοθεσίε και για οτιδήποτε άλλο έτσι θα σκεφτούμε. Θα γίνει ξεκινά μια καμπάνια ενημερωτική για το ποιε είναι οι υποχρεώσει και ποιε είναι οι απαιτήσει γενικότερα του Δήμου από του πολίτε και των πολιτών. Και νομίζω ότι αν το δούμε το θέμα σφαιρικά και, και χωρίς αδιαλεξία, έχουν γίνει βήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι δεν είμαστε πολύ χειρότερα από άλλους Δήμους, όμως είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και σε συνεργασία με τη συνεργασία ο Δήμος θα μετρέσουν. Αυτή είναι η τελική μου απάντηση. Λίγα μου, πώς ερώτημα. Είπε να κάνει τον Δήμο. Δεν το ανακαλύψε με τον Δεν έγινε τον Δήμο. Έρχεται από πίσω. Έρχεται από το παρελθόν. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλη την περίοδο δεν είναι. Προφανώς στο σημείο αδέσποτα να αρμάξει τι αγκουλέ και να δούμε. Να εκτείνουν σε άλλα συγκλέπια. Όλοι μα έχουν πάρα πολλά να αυτό είπα ότι διάστημα και έχουμε έξαρση. Δεν το πατήσω. Τι με μου, το ξεκαθάρισα. Τι μου, τι σε εσά. Έχει κάποια πρόταση, δηλαδή. Έχει κάποια πρόταση ή μόνο σου πέτυχε κάποια πρόταση. Στέλνει σε εγγράμμα, να έχει δεν υποβεί. Γιατί σε μένω στην αυτοδίκηση. Ναι, γι' αυτό αυτό το πρόβλημα και να ζητήσω τον Σόμπρο και τον Σαρκαλό και τον Σόμπρο. Το διάλογο μετά. Το διάλογο μετά και του Σόμπρο. Παρακαλώ. Και μετά αυτή τη θα διακόψω το αφάξι διάλογο. Να ζητήσουμε και τον Σόμπρο. Δεν είναι καμία ερώτηση. Είσαι πολύ μικρό αυτό. Λοιπόν, κύριε Χρυσόπουλο, κύριε Αλήθεια. Μα λοιπόν, και αυτοί δεν μιλάνε, δεν μιλάνε όπως λέει και αυτούς που λένε μέσα στην δείξη. Έχει κάνει δείξη για έμπληξη. Ξέρει, δεν γίνονται τα πράγματα με ένα μαγικό τρόπο. Θέλουν σύντομα τον πραγματισμό. Και πάνω απ' όλα, είστε σε ένα διάστημα 7 μηνών, ακόμα περισσότερο, αν έτσι έχετε. Αλλά πρέπει παιδιά στο θέμα του συγκεκριμένου. Δηλαδή υπάρχει τώρα στην κοινωνία, υπάρχει ένας μια ανησυχία και τώρα ξανά με πολύ καλή πρόταση. Έτσι, όταν έχει αξία, ότι το μονοθετικό πλαίσιο το γενικό δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση. Είναι και σκληρό. Και επειδή ακούω πάρα πολύ τα λένε, δεν βοηθάει τη ζωή. Πάρα πολύ τα λένε, γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνετε στην κάθε χώρα. Προφανώ και το μονοθετικό πλαίσιο είναι διαφορετικό. Ήθελα να πω πολύ λίγο. Η κυβέρνηση τη Τουρκία πρόσφατα πήρε μέτρα. Απάντηση για το αν παραμένει ή αν μετάσσεται. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα έγινε μετά το γεγονό του Βουλή τη Ανέτσιου. Δεν είναι ακόμα σε θέση να απαντήσω. Ναι, θα πάει 2 μήνες μετά. Το 10 Αυγούστου δεν πιστεύω, γιατί νομίζω ότι μέσω λάθο δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά θα το μάθουμε Σεπτέμβριο. Όμω η σύμβαση λύθηκε με την προοπτική και νομίζω ότι λιμονεύεται αυτό. Άλλωστε και ο κ. Μαμαρίκο που είναι υπεύθυνο του προγράμματο, αλλά και ήταν και η υπηρεσία που συζητήσει εγώ το θέμα. Και αν το έργο παραμείνει ενταγμένο, επανενεργοποιείται. Υπάρχει αυτή η επιλογή, αυτή το όψη. Όμως, γνωρίζετε κι εσείς ότι κάθε εργολάβος, αφού περάσει τρίμηνο άπρακτο από την υπογραφή της σύμβασης με υπευθυνότητα του Δήμου, μπορεί να διαλύσει τη σύμβαση.
και το τρίμηνο που θα αναλάβει το τελείω 24 Ιανουαρίου. Από 24 Ιανουαρίου. Άρα θα κάνουμε λίγο προμονή ακόμη. Ούτω ή άλλω βρίσκεται σωστά εδώ που θα τέθει στο θέμα. Για ποιο λόγο να πάμε να βάλουμε χρήματα για να κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην απεταχθεί, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε εκεί το σημείο, ίσω θα το ξέρουμε. Αλλά η πρόταση είναι να μην την κάνουμε την παράβαση. Εάν ξέρουμε δήματι μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω πως δεν πρέπει να κάνει το παράβαση. Υπάρχουν άλλοι χώροι αθλητικοί που με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Για να συντηρηθούν. Ξαναλέω όμως. Όχι, κάτι άλλο. Έχω μια απόφαση. Με την δέσμευση. Τι παρόλε τι αποφασίσει που θα γίνει για παρέμβαση. Εκτό υπηρεσία είμαστε. Απλά εγώ θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να πιεστούν όντω οι καταστάσει, να δούμε τα εργαλεία που έχουμε εμεί, τα επιχειρήματα που έχουμε εμεί. Ενδεχομένω να πλησιάσετε και του βουλευτέ του νομού για να δώσουν και αυτή μια απάντηση, να τοποθετηθούν, να πάρουν και αυτή μια θέση, ώστε και εσεί να έχετε ένα βήμα παραπάνω. Σε αυτά που θα πείτε στην κοινωνία και σε εμά. Εμεί είμαστε εκπρόσωποι τη κοινωνία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε, δεν το λέμε για εμά που είσαι σήμερα εδώ μέσα. Έτσι. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι μετά, αν θα δοθούν αυτά τα χρήματα για την κοινωνία, όπω έχουμε ένα θέμα με 10.000 ευρώ που παίρνουν σε ένα κωδικό, θα το συζητήσουμε μετά εκεί πέρα. Θεωρώ ότι υπάρχουν, όπω α πούμε, το γήπεδο του Εξαπλατάνη, γιατί μιλήσατε για πρόταση. Το γήπεδο του Εξαπλατάνη μέσα το κλειστό θα μπορούσε να γίνει πολύ χώρο με αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Λέτε ποια χρήματα, να είμαστε κρυφτεί. Τα 50-60 εκατομμύρια που θα βάζατε για τη σκεπή. Αυτό λέω. Από πού μάθατε το. Τόσο θα κάνουμε, αφού και εμείς το είχαμε ψάξει. Για να κάνουμε τη σκεπή. Γιατί έρχεται πολλά χρήματα και το έργο ήταν ήδη στο πρόγραμμα. Απλά δεν πήγαμε τις συνέπειες, προσπαθήσαμε να καταλάβει ο κόσμος κάνει υπομονή, το έργο θα γίνει, μην πετάξουμε τα χρήματα, να βάλουμε κάπου αλλού. Και δικαιωθεί. Που θα χρειαστεί, δεν έχει αμεταθεί. Κύριε Μαρτσόμι, άρα για το μισό είναι αυτό. Θα περιμένουμε τα νεότερα και είμαστε εδώ να τα δούμε αναλυτικά. Επειδή δεν θέλατε να θίξετε, κύριε Χατζηγιανίδη, το θέμα του έργου του Δημητρίου Σάρκοβιτς, αλλά γενικότερα ποιο αποφασίζει για το που γίνεται, αλλά τη συμπεριφορά, την οτροπία, όχι αυτό θέλετε να θίξετε. Γιατί δεν κάνω λάθος. Και ειλικρινά να πω, γιατί νικήσατε. Και επειδή τη χάνει να έχουν πολλούς συμβουλευτές εδώ, θα πω το εξής. Δεν είναι ωραίο ένας άνθρωπος να είναι άλλος όταν διοικεί και άλλος όταν είναι αντιπολίτευση. Γιατί εγώ έχω περάσει για τις δύο καταστάσεις. Θα θυμίσω κάποια στιγμή κύριος και την κύριση που είναι δίπλα σας είχε πει από το βήμα του Δημάρχου ότι κάποιοι η μοίρα του έχει την διοίκηση και κάποιοι στην αντιπολίτευση. Εγώ όμως, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κρίνω πίσω από αυτόν τον τρόπο, σας απαντώ το εξής. Η διοίκηση αποφασίζει για το που θα γίνει το κάθε έργο, όπως κάνατε κι εσείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και οι πρόεδροι, αυτό που κάνουμε, είναι να ετοιμάζουμε κάθε χρόνο ένα τεχνικό πρόγραμμα πολυσέλιδο, κοστοβόρο, να το φέρουμε και να μην το κοιτάει κανένα. Αυτή είναι η πλήρη κατάσταση στους διοίκους. Και ο κάθε αντιδήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος να βάζει στο τεχνικό πρόγραμμα αυτά που τελικά θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το βάζω τόσο ομά για να μην επανέλθουν ποτέ. Δυστυχώς. Θα μου πείτε, αν γινόταν διαφορετικά, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άρα η διοίκηση αποφασίζει, προφανώς θα γίνουν και λάθη. Όποιος φορά θα κάνει λάθη, θα γίνουν και σωστά. Γίνεται ένα έργο. Αν έγινε σε ένα σημείο που δεν έπρεπε, ή αν θα γίνει σε ένα σημείο που έπρεπε και ποιος αποφάσισε και ποιος αποφάσισε, είναι μια κρίση μας για τα ελληνικά. Κλείνω με τα λουτρά, γιατί πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι και πάρα πολύ σοβαρό, είναι πολύ διάστατο και θέλει και πάρα πολύ μεγάλη διακοπή. Σήμερα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Λουτρόπολης, που λέει ότι είναι κλειστά. Είναι κλειστή η Λουτρόπολη λόγω συντήρηση. Αυτό ισχύει. Αντιλαμβανόμενη βέβαια την αγωνία των επαγγελματιών τη περιοχή και επειδή του σεβόμαστε απόλυτα και νομίζω το αποδεικνύουμε κάθε φορά με κάθε ευκαιρία σε κάθε ευκαιρία, στη γενική συνέλευση που κάναμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στην Τάρκη, στο Λουτράκι, παραπέμπει. Ό,τι ερώτημα τέθηκε, το απάντησα. Απάντησα για την προοπτική,
τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν νομίζω ότι έγινε να πάρουμε το ερώτημα. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδεύουμε στη λήξη του. Είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το συζητήσουμε στο αρχείο όποτε θέλετε, αλλά θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και επιτέλους θα έχουμε την εξέλιξη του ρυθμού. Αυτά νομίζω που καλύπτουν το αντικείμενο των ερωτήσεων που τέθηκαν. Οπότε σας ευχαριστώ και να πούμε στην ημερήσια διάθεση.